Παπαθανάση, το λόγο έχει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Κύριε Υπουργέ, πόσο χρόνο θέλετε, αν και υπάρχει η ανοχή πάντα από το Προεδρείο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Έχει πάει τόσο ήρεμα αυτή η συνεδρίαση. Εγώ είμαι εσείως 13 χρόνια βουλευτής. Τόσο ήρεμη συνεδρίαση νομοσχεδίου δεν θυμάμαι. Αυτό είναι μάλλον καλό για το Υπουργείο Ανάπτυξης, καθώς ως γνωστόν για τους παλαιούς κοινοβουλευτικούς, οι κυβερνήσεις θέλουν ηρεμία και οι αντιπολιτεύσεις θέλουν φασαρία. Εγώ ανήκω σε μια ειδική κατηγορία κυβερνώντος που μου αρέσει φασαρία, αλλά τι να γίνει, εδώ θα κάνω την καρδιά μου πέτρα και θα προσπαθήσω να διατηρήσω το καλό κλίμα στο οποίο έχει πάει μέχρι στιγμής η συνεδρίαση. Όσο μπορώ, δεν λέω ότι είμαι ειδικός αυτό. Λοιπόν, μερικά πράγματα δεν ακούμε. Τώρα ακούμε. Μερικά πράγματα διαδικαστικά πριν πάω στην απάντηση των επιχειρημάτων που ακούστηκαν. Έχουμε ετοιμάσει μια σειρά τροπολογιών. Επειδή πρέπει να περάσουν το Γενικό Λογιστήριο του κράτους και δεν ξέρουμε αν θα έχουν προλάβει το Γενικό Λογιστήριο να τις εγκρίνουν όλες τη Δευτέρα, αύριο στην κατάρθρον συζήτηση, κύριε Κατρίνη και κυρία Τζάκρη και λοιποί συνάδελφοι, κύριε Μανουλάκου, θα καταθέσουμε τα κείμενα των τροπολογιών για να τα έχετε, ώστε να μην φανεί ότι θέλουμε να ευνηδιάσουμε κανέναν και να απαντήσουμε σε όποια τυχόν απορία έχετε και μπορεί να κατατεθούν ορισμένες εξ αυτές. Θα σας πω αμέσως τι είναι, θα σας πω από τώρα. Έχουμε παρεμβάσει την Εθνική Στρατηγική Έρευνας Τεχνολογίας, Ανάπτυξης και Τεχνολογίας σε σχέση με το Innovation Greece. Έχουμε την παράταση της ασυλίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης. Όπως ξέρετε, εκεί είχαν ασυλία την προηγούμενη κυβέρνηση μέχρι την έκδοση της δικαστικής αποφάσης του 106Β. Εμείς έχουμε κρατήσει την ίδια διοίκηση που είχε η προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά μας έχουν ζητήσει και λογικό είναι οι άνθρωποι να έχουν την ασυλία μέχρι την ολοκλήρωση του σχεδίου του 106Β. Διότι υπάρχει ένα κενό τώρα και ξέρετε, εκεί αυτή η εταιρεία έχει πάρα πολλά χρέη κλπ. Και φοβούνται θα μπορούσαν να καταλήξουν τα δικαστήρια. Κυρία Τζάκ, το λέω περισσότερο, ίσως να ξέρετε την ιστορία. Άρα μας έχουν ζητήσει παράταση της ασυλίας τους έως την ολοκλήρωση του στρατηγικού σχεδίου εξυγίανσης που αποφάσισε το δικαστήριο. Θα φέρουμε λοιπόν και την παράταση της ασυλίας τους. Θα φέρουμε τον αποχαρακτηρισμό των πολυόρροφων βιομηχανικών κέντρων. Θα φέρουμε την παράταση της ισχύως άδειας λειτουργίας των φαρμακοποθηκών φάση των έως σήμερα διών τους, γιατί έχουν πρόβλημα φαρμακοποθήκες λόγω νεότερου νόμου που πολλές πάνε να κλείσουν. Θα προσθέσουμε τα κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης στην ένταξη επενδυτικών σχεδίων του αναπτυξιακού νόμου. Θα έχουμε τροποποιήσει το καταστατικό της ΜΟΔ. Συγκεκριμένα θα επιτρέπεται και το θέμα της τεχνικής υπηρεσίας στη ΜΟΔ, έτσι να μπορούμε να βοηθάμε περισσότερο τους Δήμους στην ορίμανση μελετών, κυρίως λόγω του Αντώνη Στρίτζης, αλλά και των νέων έργων που έρχονται. Γιατί τώρα υπάρχει κενό εκεί, ζητάνε συνέχεια οι Δήμοι βοήθεια και δεν μπορούν να πάρουν μας με τον τρόπο που θέλουμε. Έχουμε την εξαίρεση από το ενιαίο μισθολόγιο ερευνητών και μελών ΔΕΠ, έτσι να μπορούν όσοι συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα να έχουν επιπλέον αμοιβή ως κίνδυνο για να συμμετέχουν περισσότερο στα προγράμματα. Έχουμε την παράταση της δημοσίευσης των συμβάσεων στον περιφερειακό τύπο. Σύμφωνα με τον νόμο που ισχύει, στο τέλος του χρόνου τελειώνει η υποχρεωτική δημοσίευση των συμβάσεων στον περιφερειακό τύπο. Έχουμε έτοιμα, το ξέρετε σίγουρα, αν τον περιφερειακό τύπο το φέρνουμε και αυτό. Έχουμε παράταση ισχύως για την παραγωγή των αντισηπτικών. Θυμίζω ότι είχαμε ψηφίσει μαζί ένα νόμο από κοινού τα κόμματα που μας έδωσε τη δυνατότητα να επεκτείνουμε πάρα πολύ την παραγωγή αντισηπτικών. Αυτό έλεγε 31 Ιουλίου. Μέχρι τώρα, όσο ο ιός έπεφτε, υπήρχε η άποψη ότι αφήσουμε να τρέξουν οι κανονικές διαδικασίες. Όμως με τη νέα έξαρση του κορονοϊού θα δώσουμε άλλη μία παράταση, μάλλον μία ακόμα μία παράταση, διότι θέλουμε να συνεχιστεί η παραγωγή αντισηπτικών κατά τον τρόπο που γίνεται αυτό το διάστημα, διότι πιθανόν τελικώς να χρειαστούμε και αυξημένη παραγωγή για προφανείς λόγους που δεν θα εξηγήσω. Έχουμε επίσης μία διάταξη για τη δημιουργία της αστικής μικροσκοπικής εταιρείας του Thesintec. Και μία επίσης για την. Όπως ξέρετε, έχουμε χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων την ομάδα του κυρίου Δερμιτζάκη για τον COVID-19 και μας ζήτησαν μία νομοθεσία που θα τους επιτρέπει να έρχονται σε επαφή ως ερευνητική ομάδα με τους ασθενήσαντες από τον COVID-19 για να συγκρίνουν τα αποτελέσματα της έρευνας κτλ. Άρα, αυτές είναι οι διατάξεις που θα έρθουμε αύριο. Τα κείμενα θα σας τα δώσουμε αύριο στην έναρξη της συνεδριάσεως της κατάρθρων συζητήσεως για να τα δείτε.
για να συζητήσουμε αν τυχόν έχετε. Είναι όμως νομίζω, φαντάζομαι περισσότερα είναι ομοφόνος να ψηφίσουν όλες, δεν έχουν ενώ πολιτικό διακύβευμα. Τώρα, πάω λίγο στο νομοσχέδιό μας. Ξεκίνησε η κυρία Τζάκρη την ομιλία της, λέγοντας ότι ως γνωστόν, λέω την ακριβή φράση, ως γνωστόν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε προετοιμάσει να κάνει μία κτλ. Ξέρετε, αγαπητοί κυρία συνάδελφε, οι φράσεις ως γνωστόν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε προετοιμάσει αλλά δεν πρόλαβε, έχει αρχίσει να γίνεται σχεδόν ανέκδοτο στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Το ξέρω. Ξαναλέω, η ίδια συζήτηση έγινε για τις μικροπιστώσεις. Το ετοιμάσαμε αλλά δεν προλάβαμε. Η ίδια συζήτηση έγινε για το επενδυτικό clawback. Το προετοιμάσαμε αλλά δεν προλάβαμε. Η ίδια συζήτηση έχει γίνει μέχρι σήμερα για δεκάδες νομοσχέδια που έχουμε ψηφίσει. Η σωστή απάντηση είναι πολύ απλή. Ας προλαβαίνατε. Δυστυχώς δεν προλάβατε. Τι να κάνουμε. Next time. Λοιπόν, τώρα πάμε στο προκείμενο. Επειδή η πολιτική είναι εφαρμοσμένη τέχνη, εγώ έτσι τη βλέπω. Μ' αρέσουν οι θεωρητικές συζητήσεις, τα οραματικά νομοσχέδια, θα πω μερικά λόγια για το δικό μας τώρα, οι μεγάλες ιδέες και τα ποίηματα. Όμως όλα αυτά για την πολιτική έχουν μικρή σημασία, είναι περισσότερο για συζητήσεις ρητορικής ή φιλολογίας. Η πολιτική είναι η βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Και αυτό είναι μετρήσιμο. Δεν είναι θεωρητικό αν θα κάνεις επιτροπή, αν θα κάνεις ανεξάρτητη αρχή, αν θα κάνεις σώμα ή αν θα κάνεις κάτι άλλο. Εγώ θα σας πω τη δική μας, το δικό μας αποτέλεσμα το μετρήσιμο για το παρεμπόριο που είναι και ο βασικός άξονας του νομοσχεδίου. Ιούλιος 18 με Ιούνιο 19. Έλεγχη 3.940. Μιλάμε για τις υπηρεσίες που υποπτεύει η Γενική Γραμματεία Καταναλωτού του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ξαναλέω, Ιούλιος 18 με 30 Ιουνίου του 19. Ένας χρόνος, ο τελευταίος χρόνος κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Αν θέλετε και πιο ήρεμος του χρόνου, μπορούσε να κάνει πράγματα. Έλεγχη 3.940. Ιούλιος 19 με Ιούλιο του 20. Ο πρώτος χρόνος της δικιά μας διακυβερνήσεως. Έλεγχη 27.519. Ήτι αύξηση 598,5% στους ελέγχους. Κυρία Τζάκρη, μη διακόπτεται να απαντήσει ο Υπουργός. Η πολιτική είναι εφαρμοσμένη τέχνη. Αυξήσαμε τους ελέγχους κατά 600%. Πείτε ένα μπράβο, δεν πειράζει. Η μάχη του, θα το καταθέτω στα πρακτικά όλους τους πίνακες. Παρακαλώ πολύ για τα πρακτικά. Η μάχη του παρεμπορίου, η μάχη κατά του παρεμπορίου είναι μια μάχη που κατά βάση πρέπει να ενώνει όλο το πολιτικό μας σύστημα ασχέτως ιδεολογικής ταύτισης. Διότι το παρεμπόριο στερεί δημόσια έσοδα. Καταστρέφει υγιείς επιχειρήσεις λόγω του αθέμητου ανταγωνισμού. Δημιουργεί σοβαρή ανισοκατανομή στην αγορά. Προωθεί τη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία. Προωθεί τη λάθρομετανάστευση. Όλα αυτά τα πράγματα είναι γύρω από το παρεμπόριο. Ποιος μπορεί σε σοβαρά να εκπροσωπεί τον ελληνικό λαό εδώ, οποιοδήποτε φάγμα του ελληνικού κοινοβουλίου, και να θέλει να πει ότι δεν πρέπει να γίνει έλεγχο το παρεμπόριο. Άρα το ότι έχουμε αυξήσει κατά 600% τους ελέγχους και ότι έχουμε αυξήσει κατά 1.200% το πρόστιμο και ότι έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι και τώρα που μιλάμε, όταν καθόμαστε να ενημερωθήκαμε, ότι είναι σε εξέλιξη γιγαντιαία επιχείρηση της υπηρεσίας μας στο Περιστέρι, όπου πιάσαμε μεγάλη αποθήκη με εκατοντάδες χιλιάδες απομυντικά προϊόντα και βρήκαμε και το μηχάνημα που βάζει τη στάμπα της γνωστής φίρμας αθλητικών ειδών, δεν θα πω τώρα μην φανεί του κάνω κάποια διαφήμιση, για να παράγει ψεύτικα μαϊμού προϊόντα. Και τους έχουμε πιάσει και αφήσουμε κατάσχοντα προϊόντα και έχουν συλληφθεί και οι υπεύθυνοι. Λοιπόν, δουλεύουμε πάρα πολύ γι' αυτό. Δεν είναι θεωρητικό ότι δουλεύουμε. Δουλεύουμε στα αλήθεια. Μια βόλτα στην Ερμού τους περασμένους μήνες και μια σύγκριση πώς ήταν η Ερμού πριν από ένα χρόνο θα σας πείσει, θα το πούνε με βέβαιος και οι φορείς που θα προσκαλέσουμε αύριο, ότι είναι άλλη εποχή η εποχή της κυβερνήσεως του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πάταξη του παρεμπορίου από ό,τι ήταν πριν από ένα χρόνο. Και στην ΑΣΟΕ, πολύ σωστά λέτε κύριε συνάδελφε, κύριε οικονόμου. Πολύ σωστά. Λοιπόν, μας ενδιαφέρει, δεν το λέμε θεωρητικά, μας ενδιαφέρει στα αλήθεια. Στα πλαίσια αυτού του ενδιαφέροντος μας τώρα, διαπιστώσαμε ότι η υπάρχουσα δομή, όπως υπήρχε πριν αναλάβουμε την εξουσία, είχε φτάσει στα όρια της. Δεν μπορούσε να πάει παραπάνω. Γιατί δεν μπορούσε να πάει παραπάνω, γιατί είχε αλληλεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων. Διότι είχε λίγο προσωπικό. Διότι δεν είχε υλικοτεχνική υποδομή, διότι δεν είχε ξεκάθαρο ρόλο. Όλα αυτά τα προβλήματα
που διαπιστώσαμε πρακτικά στο πεδίο, στην έρευνα, στις κατασχέσεις, στο κυνήγι, ότι είχε πρόβλημα η υπηρεσία και αυτό τη στερούσε βαθμούς αποτελεσματικότητας, αυτά τα συγκεντρώσαμε και τα φέρνουμε στο νομοσχέδιο. Και σε ένα χρόνο που θα είμαστε εδώ, αυτό είναι το ωραίο κοινοβουλευτικό έργο, θα μας κάνετε ερωτήσεις, κύριε Κατρίνη, για να δούμε. Ωραία, από το 19 στο 20 είναι 600%. Από το 20 στο 21, και εκεί θα μετρηθούμε. Αν συνεχίσουμε την προσπάθεια και πάμε προς τα μπρος ή πάμε προς τα πίσω. Αυτή είναι η πολιτική. Αυτό δεν θα πει ότι η πολιτική είναι εφαρμοσμένη τέχνη και δεν είναι θεωρία. Τώρα, όλη την επίθεση που έκανε η κυρία Τζάκη στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, θα να πω ότι δεν την κατάλαβα. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχετε καθόλου ευχάριστα συναισθήματα για το γεγονός ότι ο Γιώργος Στασινός κέρδισε για δεύτερη φορά τις εκλογές στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος με ένα διθυραμβικό ποσοστό. Εντάξει, λογικό είναι να μην τον συμπαθείτε. Δεν είναι και υποχρεωτικό να συμπαθιόμαστε όλοι μεταξύ μας. Αλλά το να αμφισβητείτε το ρόλο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ως θεσμού, ότι είναι ένα από τα δεξιά χέρια της κυβερνήσεως εκάστοτε και μπορεί πράγματι να επιτελεί αυτό το ρόλο που λέμε για επιταχυμένες διαδικασίες, με συγχωρείτε, αυτό είναι υπερβολή. Διαφωνούμε πλήρως. Οι αρμοδιότητες που δίνουμε στο ΤΕΕ δεν θα μείνουν επί Στασινού, θα μείνουν στο ΤΕΕ και μετά τον Στασινό, μετά από μια 30 χρόνια δηλαδή, όλα πάνε καλά. Λοιπόν, κατά συνέπεια, δεν καταλαβαίνω γιατί κάνατε επίθεση στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά τον τρόπο που το κάνετε προηγουμένως. Δωρά παραδείγμα. Όσον αφορά την κυρία Μανολάκου, την ευχαριστώ, έφυγε από την αίθουσα, αλλά δεν έχει σημασία. Ήταν η μόνη που έκανε τη σωστή αναφορά στο νομοσχέδιο, προφανώς εκείνη από την ανάποδη σκοπιά, αλλά ήταν σωστή. Είπε επί λέξη, το νομοσχέδιό σας, κύριε Υπουργέ, επιταχύνει την καπιταλιστική δραστηριότητα. Μάλιστα. Συμφωνώ απόλυτα. Όλος ο σκοπός του νομοσχεδίου μας, κύριε Υφυπουργέ, είναι να επιταχύνουμε την καπιταλιστική δραστηριότητα. Διότι, πριν απαντήσω και στον φίλο μου, τον κύριο Αρσένη, εδώ είναι και η ουσιαστική μας διαφορά. Εσείς μάχεστε τον καπιταλισμό. Δικαίωμά σας. Είδα και τον πρόεδρο του Μέρα 25 που έδωσε μεγάλη μάχη κάτω του καπιταλισμού επιστρέφοντας από την Κέρκυρα. Δεν ξέρω αν είχε φτάσει μέχρι την Ερημίτη, είχε αφήσει μόνο την κυρία Σαχοράφα. Σε ένα ωραίο κάμπριο αυτοκίνητο, δεν κατάλαβαν Audi ή ένα κάτι άλλο, με μια μπαντάνα στο κεφάλι που έλεγε κάτω ο καπιταλισμός. Πολύ ωραίο. Και εγώ με ένα κάμπριο αυτοκίνητο και μια μπαντάνα, αν ξύνομαι, μπορώ να πολεμάω τον καπιταλισμό. Επί της ουσίας όμως, ο καπιταλισμός είναι καλός. Είναι το πιο επιτυχημένο σύστημα στην παγκόσμια ιστορία. Είναι το μόνο σύστημα που επέτρεψε την κοινωνική κινητικότητα, τη μείωση της φτώχειας, την επιστημονική έρευνα και έχει έρθει όλοι να επαναπιστούμε το σύστημα που ζούμε. Μας αρέσει ο καπιταλισμός. Μια χαρά είναι. Και επειδή μας αρέσει, θέλουμε να λειτουργεί και καλύτερα και πιο αποτελεσματικά. Γι' αυτό συγχαίρω την κυρία Μανολάκου που κατάλαβε την ουσία του νομοσχεδίου. Εμείς δεν έρχομαστε εδώ να κάνουμε οραματικά νομοσχέδια. Όχι, δεν έχουμε όραμα. Αλλά για το όραμά μας, σας είπα πριν, είναι να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Όχι απλά να συζητάμε. Το προηγούμενο μας νομοσχέδιο ήταν πάλι ένα νομοσχέδιο που συζητάγαμε. Είχε λίγο μεγαλύτερη πολιτική σύγκρουση. Ήταν και η αρχή της κυβερνήσεως. Είχατε λίγο πιο πολλά κουράγια. Τώρα βλέπω πέσατε. Αλλά τι έλεγα τότε? Ότι δεν είναι μεν οραματικό, αλλά θα βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων. Τι έγινε ένα χρόνο μετά? Στο διεθνή πίνακα ανταγωνιστικότητα των οικονομιών, η Ελλάδα ανέβηκε 9 θέσεις. Ήταν η πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια που η Ελλάδα, αντί να πέφτει στο διεθνή πίνακα ανταγωνιστικότητας, ανέβηκε 9 θέσεις. Με αυτό το νομοσχέδιο θα κερδίσουμε άλλες 9 θέσεις. Και με το επόμενο που θα φέρουμε άλλες 9 θέσεις. Και έτσι θα προχωράμε για να κάνουμε τη ζωή των επενδυτών καλύτερη, τις διαδικασίες ταχύτερες, τη γραφειοκρατία λιγότερη, τα διοικητικά βάρη λιγότερα και τη δυνατότητα να δίνουμε στους επενδυτές την ευκαιρία, το όραμα που έχουν για να φτιάξουν στην Ελλάδα, να το κάνουν πραγματικότητα εύκολα και γρήγορα και με ασφάλεια δικαίου. Αυτό είναι που μας αφορά. Δεν μπαίνω σε ένα-ένα στα άρθρα, διότι αύριο έχουμε την κατάρθρον συζήτηση και εκεί θα μιλήσω το κάθε άρθρο ξεχωριστά και θα μπορείτε να μου κάνετε όποια ερώτηση θέλετε. Κλείνω αμέσως, κύριε Πρόεδρε. Αλλά οφείλω για το κλείσιμο μία απάντηση για να καταλάβουμε λίγο και το πρόβλημα με τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Στον κύριο Αρσένη και σε όσα είπε, ο προσπάθησε να συνδέσει το παρόν νομοσχέδιο με το φιάσκο, είπε, της Ζακύνθου, την απόδοση δημόσιας γης σε μία επιχείρηση που δεν έχει σχέση με τον Εμμύρη του Κατάρ και που, για το οποίο η δικαιοσύνη είπε ότι απέδειξε ότι επρόκειτο περί απάτης. Τόσες ανακρίβειες
μαζεμένε σε μία φράση από βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου. 13 χρόνια που είμαι βουλευτής, δεν έχω ξανακούσει τη ζωή μου. Πρώτον, η ελληνική δικαιοσύνη απέδειξε. Τίποτα δεν απέδειξε η ελληνική δικαιοσύνη. Μέχρι στιγμής έχουμε μία πρωτόδικη απόφαση στα αστικά δικαστήρια υπέρ των επενδυτών και ένα βούλευμα παραπεμπτικό, όπως τα ποινικά δικαστήρια, που ζητάει την περαιτέρω διερεύνηση αυτής της υποθέσεως. Δεν ξέρω, κύριε Αρσένη, στο δικό σας κόμμα πότε αποδεικνύει η δικαιοσύνη. Στο δικό μου η δικαιοσύνη αποδεικνύει, όχι όταν βγάζει βούλευμα, αλλά όταν εκδίδει απόφαση. Και μάλιστα, κανονικά, για να είμαστε και σίγουροι, πρέπει η απόφαση να είναι και αμετάκλητη, άντε τελεσίδικη. Εσείς, ένα βούλευμα μίας ανακριτού στον πρώτο βαθμό, ένα βούλευμα δηλαδή που ο επόμενος ανακριτής μπορεί να το πετάξει τον κάλαθο ανακρίστων, το καταθέσατε στη Βουλή ως απόδειξη. Με συγχωρείτε, με τον νομικό κόσμο του δυτικού κόσμου δεν έχετε καμία επαφή, είστε εκτός. Πάμε στο δεύτερο. Η απόδοση λέει δημόσια γη προς μεγάλες επενδύσεις. Ποια δημόσια γη? Έδωσε καμία κυβέρνηση, καμία δημόσια γη στη Ζάκυνθο? Εκεί η διαφωνία μεταξύ ιδιωτών. Μεταξύ, αν θυμάμαι καλά, μια οικογένεια ενός, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, Χάρου, που λέει ότι είναι δικά του οικόπεδα και τα πούλησε στην εταιρεία αυτή, θα πω μετά για το θέμα του Κατάρ. Και ο κύριος Χάρος, δεν ξέρω αν είναι κύριος από Θανόνα, ίμιζο, δεν του ήμουν άγνωστη υπόθεση, διαφωνεί για το αν είχε ιδιοκτησία ο κύριος Χάρος, η Μονή, δηλαδή ο τέος Μητροπολίτης βασικά Ζακύνθου, και ορισμένοι άλλοι ιδιώτες περιοχής. Ουδής μέχρι σήμερα είπε ότι αυτή είναι δημόσια γη. Και σε κάθε περίπτωση, καθόλου δεν είναι πλάκι το ελληνικό κράτος. Ένας ιδιώτης πούλησε μια γη. Και άλλοι ιδιώτες αμφισβητούν την κυριότητά του επ' αυτής. Τι δουλειά έχει το κράτος? Όσον αφορά το αν αυτή η συγκεκριμένη επένδυση που είπατε ότι θα πρέπει να μας προβληματίσει για το σχέδιό μας για τις στρατηγικές επενδύσεις έχει κάποια σχέση με τον νόμο μας ή με οποιοδήποτε προηγούμενο νόμο στρατηγικών επενδύσεων, εδώ πια μάλλον δεν έχετε καταλάβει τίποτα από ό,τι συζητάμε. Αυτή η συγκεκριμένη επένδυση δεν έχει κάνει καμία αίτηση για να μπει στρατηγικές επενδύσεις. Δεν ανήκει στρατηγικές επενδύσεις, δεν έχει εγκριθεί από καμία επιτροπή στρατηγικών επενδύσεων, δεν έχει πάρει κανένα όφελος εκ των νόμων που έχουμε ψηφίσει, κοινώς με την κυβέρνηση δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Μηδέν. Ποια ήταν η δική μας εμπλοκή? Μάλιστα. Όταν πρωτοπήγαμε στο Υπουργείο, όπως για όλες τις μεγάλες επενδύσεις με τις οποίες ασχοληθήκαμε στην Ελλάδα, θα μου επιτρέψετε να πω και μερικά λόγια ότι κάναμε επί του πρακτικού, για να μην λέμε πάλι θεωρίες. Θα φέρω μερικά τα πιο εμβληματικά. Το πρώτο μήνα πήγαμε στο Υπουργείο, ασχοληθήκαμε με την Κρέτα Φάρμς. Σαν τώρα θυμάμαι που μου λέγανε πολλοί, ρε Άδωνη, τι ασχολείται με την Κρέτα Φάρμς, η Κρέτα Φάρμς θα κλείσει, θα φας το κεφάλι σου. Η Κρέτα Φάρμς σώθηκε, οι εργαζόμενοι έχουν τη δουλειά τους, τα προϊόντα του αμπήκαν σούπερ μάρκετ, βρήκε καινούργιο ιδιοκτήτη, έκανε και το σχέδιο εξυγίανσης. Αν δεν είχαμε ασχοληθεί, θα είχε κλείσει από πέρσι τον Ιούλιο. Τι άλλο ξεκολλήσαμε? Ξεκολλήσαμε την Κασιόπου, πήγαμε προχθές. Και εκεί είχαμε την κυρία Σακοράφα και τους κινηματίες. Περίεργο κίνημα αυτό, συγκέρκυρα, αγαπητέ Νίκο. Είναι ένα κίνημα που ενώνει τις διεθνείς αντικαπιταλιστικές δυνάμεις και το Ρότσιλντ. Πολύ περίεργη σύμπτωση απόψεων. Ο Ρότσιλντ, επικεφαλής του Ανταρσία και του Μέρα 25. Αυτό ομολογώ, μόνο στη Λάθα μπορούμε να το δούμε. Πάντω δεν έχει σημασία. Η δημοκρατία μας αρέσει και κάτι τέτοια φεδρά και κωμικά. Πάμε λίγο παρακάτω. Τι άλλο ξεκολλήσαμε? Ξεκολλήσαμε τα ναυπηγεία Σύρου. Και γίνανε τα εγκαίνια, τώρα λειτουργούν και θα πάμε και αύριο με τον κύριο Υπουργό Άμυνας, με τον κύριο Υπουργό Εργασίας, με τον κύριο Υπουργό Ναυτιλίας. Και προχωράει η επένδυση, ακόμα βρήκε δουλειά. Τι είπατε? Παρακαλώ, κυρία Τζάκρη, μη διακόπτετε. Εγώ, σε αντίθεση με το πώς φέρθηκαν οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ στα δικά μου νομοσχέδια, στην ομιλία μου στο αναπηγέ εξήρα το ρόλο της κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ στην προσπάθεια εξυγειάνσεως των ναυπηγείων Σύρου και στον κομβικό ρόλο του κυρίου Πιτσιόλα. Το λέω γιατί αυτή είναι η διαφορά μας. Όταν εσείς αλλάξατε το νόμο για τους ανασφάλιστους το 2016 και άρα λειτουργούσατε από το 2015 και επί 1,5 χρόνο με το νόμο Γεωργιάδη, κάνατε εκλογές το Σεπτέμβριο του 20 με σποτάκι, καλήσαμε τους ανασφάλιστους. Και ο νόμος που κάνατε τους ανασφάλιστους στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 20 ήταν ο δικός μου νόμος. Και την ώρα που χρησιμοποιούσατε το δικό μου νόμο, κυρία με υβρίζατε ότι καλύπταμε τους ανασφάλιστους. Ο κ. Κατής ήταν εκεί γιατί είχε συμβάλει και εκείνος για να είμαι δίκαιος. Άρα λοιπόν... Μα δεν έχετε το λόγο. Το Σεπτέμβριο γιατί δεν έχετε την υπομονή να ακούσετε, κυρία Τζάκρη.
Κυρία Τζάκη, σας ακούσαμε με προσοχή. Σας ακούσαμε με προσοχή. Θα ακούσετε τώρα τον Υπουργό. Παρακαλώ πολύ. Δεν μπορούσαμε να έχει καθόλου φασαρία. Προσέξτε. Ξαναλέω. Με τη σειρά. Το 5 ευρώ. Αν κάνετε Google θα λένε το 5 ευρώ του Άδωνη. Έτσι δεν είναι. Είπε η κυρία Τζάκρη, καθιερώσα το 5 ευρώ. Μάλιστα. Σας προκαλώ λοιπόν αύριο να φέρετε το νόμο μου που εγώ καθιέρωσα το 5 ευρώ. Να μου το βρείτε. Το 5 ευρώ το καθιέρωσε ο Ανδρέας Λοβέρδος ως Υπουργός Υγείας σε κυβέρνηση που ήταν μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Το πιθανότερο είναι ότι έχετε ψηφίσει κι εσείς. Δεν έχω ψάξει, το πιθανότερο έχετε ψηφίσει κι εσείς. Γιατί είναι νόμος Λοβέρδου. Και τότε ήσασταν στο ΠΑΣΟΚ. Άρα έρχεται εδώ και μου λέτε εμένα ότι καθιέρωσα ένα νόμο που εσείς ψηφίσατε. Εντάξει, οκ. Okay. Πάμε τώρα. Εγώ συμφώνησα με το 5 ευρώ. Εγώ συμφωνώ ακόμα με το 5 ευρώ. Αλλά δεν έκανα εγώ το 5 ευρώ. Κυρία Τζάκρη, να ολοκληρώσει ο Υπουργός σας, παρακαλώ. Για να καταλάβει ο ελληνικός λαός το μέγεθος του παραλογισμού. Η κυρία Τζάκρη με κατηγορεί για νόμο που εκείνη ψήφισε. Εγώ τι να βγάλω, δεν θα βγάλω άκρη. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Επανέρχομαι. Τι άλλο ξεκολλήσαμε. Ξεκολλήσαμε φυσικά την εμβληματική επένδυση του ελληνικού. Έχουν φύγει πέσω της συνάδελφοι, έχει μείνει μόνο η κυρία Τζάκρη. Μας κάνανε χθες Νίκο, το λέει και ο κ. Παθανάσης, με τον οποίο μαζί ξεκολλήσαμε το ελληνικό, χωρίς το Παθανάση δεν μπορούσε να γίνει. Ερώτηση 49 βουλευτές για το αν είναι νόμιμες, λέει, καταδαφή στο ελληνικό. Δηλαδή, ολόκληρο το κράτος και όλες τις υπηρεσίες και 9 υπουργεία και όλοι όσοι ασχοληθήκαμε, έχουμε εκδώσει πάνω από 900 διαφορετικές διαπιστωτικές πράξεις, αλλά όλα είναι παράνομα. Συνεδρίασε το ΚΑΣ, το Κουσουνουμού, η αρμόδια επιτροπή ΔΕΣΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, και όλα, αλλά είναι πάνω. Οκ. Ο καθένας ό,τι θέλει λέει, θα απαντήσει τους άλλους υπηρεσία, ακριβώς με τους νόμους. Ξαναλέω λοιπόν, για να κλείσω. Και κλείνω. Κυρία Τζάκρη, διακόπτεται συνεχώς. Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνετε. Εντάξει, βουλή είναι, δεν πειράζει. Να έχει λίγο ζωντάνια, δεν πειράζει. Ακούγεται και λίγο η αλήθεια. Δεν το ακούστηκε και το πεντάδο, δεν το ξέρει κανένα στην Ελλάδα. Λοιπόν, επανέρχομαι λοιπόν, για να κλείσουμε. Η ουσία της υποθέσεως. Το νομοσχέδιό μας έρχεται να επιταχύνει πάρα πολύ με σειρά ρυθμίσεων τη λειτουργία. Προφανώς της καταπολέμησης του παρεμπορίου, που εξήγησα προηγουμένως. Ρυθμίσει για τη βιομηχανία που λύνουν χρόνια προβλήματα της βιομηχανίας, τα οποία πρέπει να λυθούν για να αυξηθεί η βιομηχανική μας παραγωγή. Όλοι ομνύεται στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, πηδού πεδίο δόξου λαμπρών, να υποστηρίξει ρυθμίσεις που όλες είναι αιτήματα της αγοράς και λύνουν προβλήματα χρόνια. Να τρέξουν μεγαλύτερα ταχύτητα τον αναπτυξιακό νόμο και να παίρνει ο κόσμος ευκολότερα τα λεφτά του, τις φορολογικές απαλλαγές και να μην καθυστερεί κάτω όπου συνεχώς καθυστερεί στην Ελλάδα. Θα μου πείτε, δεν το κάναμε στον προηγούμενο νόμο. Το κάναμε. Και όσα περισσότερα προβλήματα βρίσκουμε στην πορεία, σας λέω, τα λύνουμε. Και άλλα, αν θα βρούμε άλλα, θα τα λύσουμε σε επόμενο νομοσχέδιο. Δηλαδή αυτή είναι μια μάχη που την κάνει εν κινήσει. Είναι συνεχής μάχη, δεν σταματάει. Τι άλλο κάνουμε. Θερμοθετούμε τα ειδικά κίνητα για την έρευνα και την τεχνολογία, γιατί σκοπός μας είναι να αξιοποιήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας για να έχουμε προστιθέμενη αξία με σειρά ρυθμίσεων. Και η παραποσβέση του 100% και η εξαίρεση των ενίων μισθολόγων των ερευνητών και ο ορισμός των επιχειρηματικών αγγέλων και το Εθνικό Μητρό Νεοφυλών Επιχειρήσεων. Όλα αυτά είναι ρυθμίσεις που έχουν σκοπό να βοηθήσουν αυτό το πράγμα. Και φυσικά έχουμε μια σειρά ρυθμίσεων του ΕΣΠΑ, που είναι απολύτως απαραίτητες για να τρέξει γρηγορότερα το ΕΣΠΑ, να γίνονται οι απορροφήσεις με την ταχύτητα που θέλουμε, να ενώνουν τα πληροφοριακά συστήματα νίκη έτσι ώστε να ξέρουμε γρηγορότερα ενδοϋπηρεσιακά πώς τρέχουν τα αιτήματα και να μην καθυστερούμε τον κόσμο σε άπειρες ώρες και μέρες και μήνες αναμονής για να πάρει απαντήσει απλά του ερωτήματα. Αυτά κάνει αυτό το νομοσχέδιο. Κάνει δηλαδή τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη και ευκολότερη. Τώρα, εάν έχετε αύριο στην κατάρθωση συζήτηση, να κάνουμε μια κουβέντα, όχι αν σας αρέσει ο καπιταλισμός, δεν μας αρέσει. Προφανώς σε μένα αρέσει, τον κύριο Ασένη δεν αρέσει. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Όμως, αν μου πείτε στο τάδε άρθρο το ότι βάζετε παράταση, παραδείγματος χάρη, για τους λόγους ανωτέρας βίας, ένα χρόνο και πάτε αναπτυξιακό και τους παλιούς αναπτυξιακούς από τους 31 Δεκεμβρίου του 20 στο 31 Δεκεμβρίου του 21, ότι αυτό είναι λίγο και πρέπει να πάει 22, ή όχι, αυτό είναι πολύ και πρέπει να πάει, ξέρω εγώ, στη μέση του 21. Αυτή είναι μια τεχνική συζήτηση που έχει ενδιαφέρον να γίνει και να ακούσω και τα επιχειρήματα. Και μπορεί, σας διαβεβαιώ, εγώ δεν έχω ιδεολογία και πολιτικά κολλήματα. Αν έρθουν βουλευτές αντιπολιτεύσεως με συγκεκριμένες προτάσεις με τον άρθρο και είναι σωστές, θα τις υιοθετήσω σίγουρα. Ακόμα και τον κύριο Αρσένη να είναι. Καμία αντίρρηση.
αρκεί να είναι επί του νομοσχεδίου. Να είναι από αυτού που θέλουμε να επιτύχουμε. Γιατί αν τελικά η μόνη συζήτηση είναι. Και κλείνω αμέσως, κύριε Πρόεδρε. Πώς θα σταματήσουμε τον παγκόσμιο καπιταλισμό, δεν θα το σταματήσει στην Ελληνική Βουλή, κύριε Ασέν. Τι να κάνουμε, ο καπιταλισμός νίκησε. Να είστε καλά.